αύριο το πρωί στη Φθιώτιδα και πιο συγκεκριμένα στην Ανθίλη. Καλησπέρα σας, κύριε Μπούτα. Καλησπέρα. Τι περιλαμβάνει το αυριανό πρόγραμμα και η επίσκεψή σας στη Φθιώτιδα? Ναι, είναι μια σύσκεψη για να συντονιστούμε με τη συντονιστική, την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, προκειμένου να συντονίσουμε τον αγώνα με κοινά αιτήματα ενάντια σε αυτή την πολιτική που μας ξεκλήρισε. Το γεγονός ότι δεν δείχνει σε καμία φάση και σε κανένα επίπεδο η κυβέρνηση και το Υπουργείο να αντιλαμβάνεται τα αιτήματα που έχετε στείλει πολλές φορές, σας οθεί σε κινητοποιήσεις? Σίγουρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος του αγώνα, της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική, μαζί με τους εργάτες, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, με όλα τα λαϊκά στρώματα. Στις 18 του μηνός οι πληροφορίες λένε ότι πάρα πολλοί αγρότες θα είναι στην Αθήνα. Υπάρχουν διάφορες κινήσεις από τους αγρότες και έχουν ένα συλλαλητήριο η Πανελλήνια, κάποιες άλλες κινήσεις που εμάς ευθύνονται κάνουν αυτή την κινητοποίηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν πιο επιτυχημένη η όποια κινητοποίηση αν καταφέρνατε τελικά να πάτε όλοι μαζί? Θα ήταν πιο επιτυχημένη αν τα αιτήματα και η γραμμή θα ήταν γραμμή ρήξης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή αγροτική πολιτική, και με τα αιτήματα που συμφέρουν στη μικρομεσαία αγροτιά. Γιατί με αιτήματα χανόμαστε, κάνουμε, φτιάχνουμε γενικά και αφηρημένα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε επιτυχία. Ο βασικός πυλώνας των αιτημάτων που δεν αλλάζουν από τη δική σας πλευρά, μιλώ για το πιθανό πλαίσιο να βρεθεί κάποια κοινή συνισταμένη, ή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει? Είναι το αφορολόγητο και είναι πάλι ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική που μας ξεκλήριζε. Είναι τα δύο, αυτά είναι τα βασικά. Μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε? Θέλω να πω ότι θα πάμε σε μεμονωμένες κινητοποιήσεις της μίας ημέρας ή θα κλιμακώσετε αναλόγως με τις αντιδράσεις? Αυτό είναι και τι ωριμότητα θα δείξει και το κίνημα, πόσο θα, ποια θα είναι η επιδίωξη και από τους ίδιους τους αγρότες. Εμείς σταθερά είμαστε διατεθειμένοι να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική όσο χρειαστεί. Πάμε τώρα στο εσωτερικό, το δικό σας. Οι δικοί σας άνθρωποι τι σας λένε? Ότι πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε αυτές τις πολιτικές που μας ξεκλήριζουν. Οι αντοχές έχουν εξαντληθεί? Όχι, δεν έχουν εξαντληθεί. Δεν ξεκινήσαμε καν ακόμα. Μιλώ για τις οικονομικές αντοχές των αγροτών. Οι οικονομικές, σαφώς. Είναι... Οι μικρομεσαίοι αγρότες είναι πανί με πανί, να σου το πω έτσι. Ούτε να πληρώσουν το χρόνο. Αληθεύει ότι υπάρχει κίνδυνος πολύ να μην καταφέρουν καν να σπείρουν του χρόνου? Πολλοί δεν θα το καταφέρουν. Ή θα σπείρουν με ελλείψεις. Τι θα ήταν αυτό που θα ικανοποιούσε σε πρώτη φάση εάν ανακοίνωνε κάτι τέτοιο η κυβέρνηση? Ποιο θα ήταν αυτό που θα μάζευε τους αγρότες πάλι πίσω? Η συνολική πολιτική, εδώ γίνεται μια ολομέτωπη επίθεση. Αυτή η επίθεση δεν είναι ότι ξέρεις θα ικανοποιήσει ένα αίτημα και θα τελειώσει η υπόθεση. Εδώ πρέπει μια σειρά ζητήματα να ικανοποιηθούν για να μπορέσει ο μικρομεσαίος αγρότης. Είναι τα κόκκινα δάνεια, είναι όγα, είναι η φορολογία που ήδη με 13% φορολογούμαστε, είναι η μείωση των ενισχύσεων που θα πληρωθούν τώρα οι αγρότες, είναι ο έμφυα, οι φόροι που πληρώνουμε, είναι μια σειρά ζητήματα που συνολικά πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει προς όφελος των αγροτών για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν και να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί η καλλιέργεια. Πριν από δύο ημέρες ακριβώς ανακοινώθηκε σχεδόν τριπλασιασμός εισφορών αγροτών και συνταξιούχων.
στον ΟΓΑ. Και αυτό σημαίνει μάλιστα και προσαρμογή στο πλαίσιο της τριετίας και όχι καν της πενταετίας. Είναι, ναι. Είναι σημαντικό ζήτημα και αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 2.500 το χρόνο ποιος θα μπορέσει να πληρώσει. Δεν μπορούν τώρα με αυτά που ισχύουν είναι το 38% απλήρωτη στον ΟΓΑ. Θα γίνει το 70%, θα γίνει το 80% που θα μπορεί να πληρώσει. Ωραία. Το βασικό μήνυμα λοιπόν για να σας αποδεσμεύσουμε κύριε Μπούτα. Ενότητα, αγώνας για ρήξη και ανατροπή με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η πρώτη φορά αριστερά έρχεται να εφαρμόσει ό,τι δεν μπόρεσε να εφαρμόσουν τα προηγούμενα χρόνια όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο στην Ανθήλη. Να είστε καλά.